Σε μία λεκάνη ρίχνω το καλαμποκέλαιο, την πυρά, τη φυτίνη, τη ζάχαρη, χυμό λεμόνι, τη μαγειρική σόδα θα την ρίξω μέσα στο χυμό πορτοκάλι και θα ανακατέψω πολύ καλά πάνω από τη λεκάνη γιατί αφρίζει και χύνεται. Το αλάτι, κανέλα, γαρίφαλο, ξύσμα λεμονιού και ξύσμα πορτοκάλι. Τώρα όλα αυτά θα τα ανακατέψω μέχρι να ενωθούν τα υλικά μεταξύ τους. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τα μελομακάρονα είναι καλαμποκέλαιο, φυτίνι, μπύρα, χυμό πορτοκάλι, χυμό λεμονιού, ξύσμα πορτοκαλιού, ξύσμα λεμονιού, κανέλα τριμμένη, γαρίφαλο τριμμένο, baking powder, μαγειρική σόδα, αλάτι, ζάχαρη, σιμιγδάλι ψηλό, αλεύρι μαλακό, καρύδια για τη διακόσμηση. Τα υλικά για το σιρόπι μας είναι μέλι, ζάχαρη και νερό. Τώρα θα προσθέσω το σιμιγδάλι. Ανακατεύω. Προσθέτω το μπέικινγκ στο αλεύρι. Και τώρα προσθέτω λίγο το αλεύρι και ζυμώνω ελαφρά, ίσα να μαζευτεί το αλεύρι και σχηματιστεί η ζύμη μας. Δεν ζυμώνουμε πολύ τη ζύμη για να μην μας βγάλει το λάδι. Εγώ το κάθε μελομακάρονο το ζυγίζω στα 35 γραμμάρια για να είναι όλα ομοιόμορφα και πετυχημένα και στο ψήσιμο αλλά και στο μέλωμα. Οπότε τι κάνω τώρα. Παίρνω λίγη ζύμη στο χέρι μου. Και αφήνω στα 35 γραμμάρια. Πλάθω σε μακρόστενο σχήμα. Τι κάνω τώρα, με τον δείκτη πιέζω και με τον αντίχειρα γυρίζω το μελομακάρονο. Και έχω από πίσω αυτό το κενό. Αυτό το κενό βοηθάει να μελώσουν καλά εσωτερικά τα μελομακάρονα. Και τοποθετώ στη λαμαρίνα μου.
Θα ψήσω τα μελομακάρονα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα για 30 με 35 λεπτά ανάλογα το πώς ψήνει ο κάθε φούρνος μας. Και αφού ψηθούν όλα τα μελομακάρονα, θα σβήσουμε το φούρνο μας, θα τοποθετήσουμε όλα τα μελομακάρονα μέσα να τα διατηρήσουμε ζεστά και θα σας δείξω τη συνέχεια πώς θα τα μελώσουμε. Πάμε να ετοιμάσουμε το σιρόπι μας τώρα, βάζοντας σε μία κατσαρόλα το νερό, τη ζάχαρη και το μέλι. Μόλις αρχίσει να παίρνει βράση το σιρόπι, βγάζω με μία κουτάλα τους αφρούς, χαμηλώνω την ένταση της φωτιάς μου από το 9 στο 6 και κρατάω ακριβώς 5 λεπτά. Έχω διατηρήσει τα μελομακάρονα ζεστά μέσα στον σβηστό φούρνο μου και όπως είναι καυτό τώρα το σιρόπι, θα αρχίσω να μοιράζω το σιρόπι στις δύο λαμαρίνες μου. Εάν θέλετε να έχετε σωστό σιρόπιασμα στα μελομακάρονα, θα ακολουθήσετε ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Κάθε 10 λεπτά γυρίζουμε τούμπα τα μελομακάρονα και τα αφήνουμε να πιούν όλο το σιρόπι τους. Και αφού πιούν το σιρόπι, τοποθετούμε στις πιατέλες μας και γαρνίρουμε με χοντροκομμένο καρύδι. Αν σας αρέσουν οι συνταγές μου, στηρίξτε την προσπάθειά μου κάνοντας like στη συνταγή που σας ανέβασα, δωρεάν εγγραφή subscribe, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι κάθε καινούργια μου συνταγή και κοινοποίηση, ώστε να μάθουν και οι φίλοι σας αυτή την υπέροχη συνταγή.